Αν το σκεφτείς, με τα νούμερα δηλαδή που έχω μπροστά μου, μάλλον πάει καλά το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων Κελπνό. 12.000 δόσεις του εμβολίου κατά της ηλαράς από τον περασμένο Ιούνιο. Και όλοι ξέρουμε το κίνημα κατά των εμβολίων που καλά κρατεί. Τα στοιχεία λοιπόν λένε ότι η επιδημική έξαρση δεν βρήκε απροετοίμαστος τους αρμοδίους και συναρμοδίους. Έχουν προμηθευτεί περίπου 50.000 εμβόλια και ξεκίνησε η υλοποίηση σχεδίου εμβολιασμών. Βέβαια, πώς ξεκινάει κάτι όταν το κίνημα ή οι γονείς δεν είναι καλά ενημερωμένοι ή δεν θέλουν λόγω ιδεολογίας τα εμβόλια. Θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο του Κελπνό και παιδίατρο, τον κύριο Αγάπιο Τερζίδη, να μας δώσει λίγο απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Κύριε Τερζίδη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και από το Focus FM. Καλημέρα, γεια σας. Ναι, περιμένουμε έξαρση, ναι. Γιατί στη Ρουμανία, ας πούμε, είχαμε 10.000 κρούσματα. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε εδώ στην Ελλάδα μέχρι στιγμής 368 επιβεβαιωμένα κρούσματα, είναι γύρω στα 380 μαζί με τα ύποπτα κλινικά. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε αυτούς τους αριθμούς. Εντάξει, είναι και θέμα πληθυσμού και θέμα... Φαίνεται ότι κρατάμε κάπως χαμηλά τα επίπεδα, δηλαδή δείχνει ότι ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού των παιδιών έχει δουλέψει στο παρελθόν και έχουμε αρκετά υψηλά ποσοστά συνολικά εμβολιαστικής κάλυψης, παρόλες τις δυσκολίες, όπως είπατε, αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα και μάλλον η επιδημία θα περιοριστεί. Αυτή είναι μια εκτίμηση βέβαια. Όταν λέμε επιδημία, κύριε Τερζίδη, κύριε αντιπρόεδρε του Κελπνό, τι εννοούμε επιδημία? Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ακριβείς, μιλάμε για μια επιδημική έξαρση. Δηλαδή μιλάμε για έναν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Εδώ μέχρι τον Ιούνιο είχαμε 0 κρούσματα και από εκεί και πέρα μέσα στους 3 μήνες 4 έχουμε αύξηση των κρουσμάτων αυτών. Είναι μια επιδημική έξαρση. Είναι ανάλογα με τον αριθμό των νέων περιπτώσεων, να το πούμε έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε. Οι ύποπτες εντός εισαγωγικών, οι αποκλεισμένες ας πούμε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι Ρωμά, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, έχετε σε αυτούς δυσκολία για τον εμβολιασμό? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε γνωρίζοντας από το περασμένο χρόνο ότι υπάρχει αυτή η επιδημία στις κοντινές στην Ελλάδα χώρες. Κύριε Τερζίδη, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, αλλά εννοώ ότι εδώ στο Δεδροπόταμο δεν πάει η αστυνομία. Μπορεί να πάει ο γιατρός να κάνει τον εμβολιασμό? Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, πώς έχετε δυνατότητα προσέγγισης? Ναι, η εμπειρία έχει δείξει ότι ανεξάρτητα τώρα με τις συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς έχουμε πρόσβαση. Βέβαια ακολουθούμε και μία μεθοδολογία συγκεκριμένη. Έχουμε διαμεσολαβητές ανθρώπους από τους καταβλητισμούς. Νομίζω ότι τώρα συγκεκριμένα στον Δεδροπόταμο και αυτή τη χρονική στιγμή δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, αλλά στον προγραμματισμό μας είναι ο εμβολιασμός όλων των καταβλητισμών. Δεν έχουμε εμπειρία μέχρι τώρα να είναι αρνητικοί οι άνθρωποι αυτοί για τους εμβολιασμούς. Το αντίθετο. Τώρα, αν κάποιοι μέσα σε αυτές τις ομάδες είναι αρνητική γενικώς. Αυτό συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό. Η διαφορά των ομάδων αυτών είναι ότι για πολλούς λόγους δεν έχουμε την ίδια, ας το πούμε έτσι, ευκολία ώστε να εμβολιάζονται. Αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν ομάδες ευάλωτες για τους οποίες πρέπει να κάνουν ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε φορά μόνο Ρωμά. Είναι ζητήματα δημόσιας υγείας τα οποία σε διεθνές επίπεδο η επιλογή είναι να πηγαίνουμε εμείς στους πληθυσμούς αυτούς. Μάλιστα. Και η ΜΚΟ, κλασικά, έτσι δεν είναι? Εμείς έχουμε συνεργαστεί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Κελπνό, όποιος έχει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κεντρικός συντονισμός, η καταγραφή και η διανομή των εμβολίων γίνεται από το Υπουργείο Υγείας. Και τις ΜΚΟ τις τσεκάρετε εσείς ή έρχεται οποιαδήποτε? Όχι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, από τον Μάρτιο του 2016. Ποιες ΜΚΟ είναι, μπορείτε να μας δώσετε ονόματα για να ξέρουμε, γιατί πολλοί λένε ότι είναι και δεν είναι. Υπάρχει κάποια ενημέρωση γι' αυτό, ποιες ΜΚΟ κάνουν τους εμβολιασμούς? Υπάρχει μια διαδικασία την οποία ακολουθούμε. Κάθε ΜΚΟ που είναι οργανωμένη μπορεί να κάνει ένα αίτημα στο Υπουργείο Υγείας. Αξιολογούμε και δίνουμε, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας συγκεκριμένα, δίνουμε μια σχετική έγκριση και μπαίνει στην ομάδα εμβολιασμού. Εδώ και 1,5 χρόνο οι στενοί μας συνεργάτες στους εμβολιασμούς είναι γιατροί χωρίς σύνορα, γιατροί του κόσμου, Ερυθρός Σταυρός. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα και με το Πράξεις έχουμε συνεργαστεί.
καταδικαστεί κατά περίπτωση, δεν έχουμε στεγανά, όχι ο ένας ναι ο άλλος, αρκεί να έχουν την επιστημονικά, να πληρούν τα επιστημονικά κριτήρια που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τους ελέγχετε, εσείς τους εποπτεύετε καλύτερα, έτσι και εσείς τους δίνετε, εγκρίνετε και τα χρήματα που παίρνουν. Όχι, χρήματα εμείς δεν τους δίνουμε. Εμείς διαθέτουμε τα εμβόλια, η χρηματοδότηση είναι ανεξάρτητη για κάθε οργάνωση. Α, από ευρωπαϊκούς πόρους, μάλιστα. Ή ιδιωτικούς, ή ίδιους πόρους, αυτό εμείς δεν χρηματοδοτούμε ΜΚΙΟ. Μάλιστα. Κύριε Τερζίδη, γιατρέ, στην Ελλάδα καταγράφηκε ένας θάνατος, από ό,τι ξέρω, και 368 κρούσματα, μας είπατε, έτσι. 368 κρούσματα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά και, ναι, πούμε, και κάποια που είναι κλινικά. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει, δεν έχει καταγραφεί κρούσμα ηλαρά σε πρόσφυγες ή μετανάστες? Ναι, αλήθεια. Δεν έχουμε κρούσμα ηλαρά σε πρόσφυγες μετανάστες. Είναι μερικά κρούσματα σε μεγάλη ηλικία μετανάστες, οι οποίοι είναι, δηλαδή, είχαν έρθει από το 92 στην Ελλάδα, ναι, και είχαν ξεφύγει. Δεν μιλάμε για παιδιά. Δηλαδή, ναι, από την ομάδα αυτή την καινούργια, ας το πούμε έτσι, των πρόσφατα αφιξέντων προσφύγων μεταναστών στη χώρα, ναι, δεν έχουμε καταγεγραμμένο κρούσμα κανένα. Είναι λογικό αυτό? Δεν ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους, ή είναι αυτοί εμβολιασμένοι? Τι συμβαίνει? Προφανώ, κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί, η ερώτηση αυτή δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε από χώρες όλοι που δεν είχαν καμία απολύτως πρόνοια. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά στη Συρία συγκεκριμένα, που είναι πάνω από 5 ετών, που όσο διαρκεί ο πόλεμος, είχαν ένα εμβολιαστικό σύστημα αντίστοιχο της Ελλάδος. Ναι. Άρα τα παιδιά τα μεγαλύτερα, οι νέοι ενήλικες, είναι εμβολιασμένοι, όπως είμαστε και εμείς. Ναι, προσπαθώ να τα εξηγήσουμε λίγο και να τα αποσαφηνίσουμε, γιατί πολλά ακούγονται και τελικά δεν αποδεικνύονται. Ναι. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή αυτό ο μύθος που οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρουν, είναι οι συνθήκες ζωής. Μάλιστα. Που ενδεχομένως τους κάνουν να έχουν και η υπατήτηδα α είναι από τις συνθήκες ζωής που είχαμε τον προηγούμενο καιρό. Επίσης σημαντικό και δεν τυχαίο, στους πληθυσμούς αυτούς των προσφύγων μεταναστών, επειδή ξέρουμε ότι άσχετα με την επιδημία που ήρθε εκ των υστέρων, μια πιθανή επιδημία μπορεί να είναι αυτή της λαράς, έχουμε ξεκινήσει να εμβολιάζουμε το 2016. Μάλιστα. Το Φεβρουάριο. Μάρτιο μαζί με τους γιατρούς χωρίς σήμερα στην Ιδωμένη και σε συνέχεια με τους γιατρούς του κόσμου. Δηλαδή δεν περιμέναμε την πρόσφατη επιδημία για να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε. Μάλιστα. Θωρακιστήκαμε εδώ και πολλούς μήνες. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά είδαμε ότι ήρθε το πρώτο κρούσμα, τότε αποφασίσαμε να βγούμε και στο δρόμο να κάνουμε εμβόλια. Αυτό είναι μέρος της συνολικής δράσης. Η συνολική μας δράση ήταν εμβολιασμοί στους πληθυσμούς αυτούς από το Μάρτιο του 2016, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με αφίσες και εκστρατεία, έχουμε γεμίσει τα αεροδρόμια, τα νοσοκομεία, να ευαισθητοποιήσουμε τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν, τους ενήλικες του γενικού πληθυσμού, όχι των ειδικών ομάδων, να τσεκάρουν τα βιβλιάρια τους αν έχουν κάνει 2 δόσεις. Αυτά έχουν ξεκινήσει καιρό πριν. Μάλιστα. Πολύ πριν το πρώτο κρούσμα. Το κελπνό αυτή τη στιγμή ποια δυσκολία αντιμετωπίζει? Γιατί μέσα στο σκοπό του κέντρου είναι και τι δεν είναι, ακόμη και η λειτουργία μονάδων ειδικών λοιμόξεων σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω πόσα νοσοκομεία έχουν μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο αυτή τη στιγμή? Εντάξει, τώρα αυτό η ερώτηση είναι και πολύ έτσι. Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε σε μια κατεύθυνση με τον πρόεδρο, τον καθηγητή κ. Ρόζεμπερ και το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προπτεύων φορέας, σε μια αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του φορέα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις υπηρεσίες. Προσπαθείτε να γιάνετε εσείς δηλαδή, για να δω έτσι πρώτα. Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, ο φορέας έχει, η πλειοψηφία των εργαζομένων, των επιστημόνων κλπ. Είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Τι πληγές έχει δηλαδή το κελπνό τώρα, τι πληγές έχει? Κοιτάξτε τώρα, η ερώτηση είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία απαντώνται, γίνεται και ξέρετε πολύ καλά αυτή τη στιγμή στη Βουλή, είναι μια συζήτηση. Επιστημονικά, ας το περιορίσουμε, κυρία Τερζίδη, επιστημονικά. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχετε πληγές, δηλαδή ανά πάσα στιγμή, όχι πολιτικά. Ξέρουμε την αντιπαράθεση και του πρώην Υπουργείου με τον Μιλ. Σαν οργανισμός. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεση. Σαν οργανισμός έχει ορισμένα ζητήματα κακής λειτουργίας και διαχείρισης. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα έκτακτα, τους έκτακτους κινδύνους δημόσιας υγείας? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν το ερώτημα είναι σε αυτή τη βάση. Ναι, σε αυτή τη βάση. Το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό το διοικητικό που υποστηρίζει τη μεγάλη του πλειοψηφία είναι σε επίπεδο
πάρα πολύ υψηλό και ικανό να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Η στρατηγική σας λοιπόν έχει εμβόλια, έχει πράγματα που θα πρέπει να έχουν. Αυτό που κάνουμε τώρα ούτε εμείς το κάνουμε. Αυτό που συζητάμε το κελπινότητα. Δεν έχει γίνει από μόνο του. Και όχι μόνο αυτό, και για τον εμβολιασμό κατά της γρήπης. Ναι. Όπως ξέρετε, ξεκινάμε τα δύο τελευταία χρόνια πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Οι εκστρατείες για τον έλεγχο των άλλων νοσημάτων, της ελονοσίας, του νόσου του Δυτικού Νείλου, δηλαδή είμαστε στις επάρκειες και στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε. Δεν θεωρώ ότι επιστημονικά υπολείπεται σε κάποιο οργανισμό από τους άλλους αντίστοιχους διεθνείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τερζίδη.